Σε καταστολή συνεχίζει να νοσηλεύεται στο εξειδικευμένο κέντρο υγεία στην Αθήνα η Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλήσεων Ζέτα Εμιλιανίδου. Η κατάσταση τη υγεία τη κρίνεται ω κρίσιμη και οι θεράποντε ιατροί αναμένεται τη Δευτέρα να προβούν σε επαναξιολόγηση τη κλινική τη εικόνα. Την ίδια ώρα, ο γιο τη Αχηλέα Εμιλιανίδη με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση συγκινεί. Μοιάζει τώρα ονειρό μου με του τέλου στην αρχή και εσύ για τις μέρας μετανάστης, οι σκέψεις μου φαντάζουν προσευχή και ο χρόνος ένας άδικος δυνάστης και εσύ ξέγνιαστε παραβάτη του χρόνου, αγέροχος για χρόνια να προσμένεις μια άλλη πίστη, ήξερε τι θα σου ζητούσαμε». Οι χαμένοι θεοί που αρνιόντουσαν να μας αγκαγιάσουν, οι υποσχέσεις που πέθαναν στη λύθη, τα μαραμένα λουλούδια των μεγάλων ιδεών, όλα ήταν ζωντανά και σιφορούσε εκείνο το γλυκό χαμόγελο και τους έδινε φως ώστε να μπορούμε να αντικρίζουμε την σκιά τους. Η Υπουργό Εργασία το βράδυ τη 15η Μαου μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λευκοσία με έντονου πονοκεφάλου, όπου διαγνώστηκε με υπαραχνοειδή αιμορραγία στον εγκέφαλο, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξη ανευρίσματο σε αρτηρία. Ακολούθω μεταφέρθηκε σπευσμένα με αεράμπουλαν στην Ελλάδα και εισήχθη στην μονάδα εντατική θεραπεία, όπου υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρίσματο και παραμένει σε καταστολή.